Καλημέρα, κυρία Δημαδάμα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Να πάμε λίγο στα της Νοβάρτης, κύριε Γκιουλέκα. Γιατί... Έτσι κι αλλιώς περάσατε από την ΑΣΟΕ και περάσατε ανωμάλως. Περάσατε μέσα από θύελλες. Περάσατε με ένταση. Να πάμε στην Νοβάρτη. Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει και με αφορμή την πρώτη φάση, τέλος πάντων, των καταθέσεων του κυρίου Φρουζή. Αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Φρουζής, βάζω αυτό το αν. Αν ισχύουν όσα λέει ο συγκεκριμένος, γιατί θεωρείτε ότι η κυρία Τουλουπάκη τον πίεζε για να δώσει αυτά τα πολιτικά πρόσωπα? Για τον ίδιο λόγο που οι ανώτατοι δικαστικοί καταγγέλουν, ο κύριος Αγγελής και οι άλλοι, ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος από τη δική του πλευρά φαίνεται τελικώς ότι η προσπάθεια χειραγώγησης δικαιοσύνης είχε βγάλει τέτοια έκταση από αυτά που βλέπουμε. Έτσι, το ρεπορτάζ ξέρει κανείς περισσότερα πράγματα, που δεν τα πιστεύει κανείς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να του λένε δώσε πολιτικά πρόσωπα εσύ και εμείς στεναχωριέσαι, θα σε προστατεύσουμε, θα σε κάνουμε. Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λέγανε ότι ξαφνικά είναι ο Βάρτης το μεγαλύτερο σκάνδαλο από γενέσεως ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Το Φρουζή δεν τον κάλεσε κανένας να καταθέσει. Γιατί όμως δεν τον είχε καλέσει? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά σας μιλώ, όλα αυτά είναι. Μήπως γιατί... για να μην καταθέσει αυτά που κατέθεσε. Μα προφανώς γι' αυτό. Προφανώς διότι δεν ήταν κάποιοι του χεριού κάποιων ανθρώπων, όπως κάποιοι άλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι άλλα λέγανε, ξέρω εγώ, στην Αμερική, στο FBI, άλλα λέγανε εδώ κτλ. Ναι, κοιτάξτε, η υπόθεση όζει, βρωμάει από παντού. Υιοθετεί το, όσα λέει ο κύριος Φρουζής. Ο κύριος Φρουζής είναι ένας μάρτυρας. Δεν υιοθετώ. Λέω αυτά τα οποία ακούμε και αυτά τα οποία βλέπουμε. Επιτρέψτε μου. Ο κύριος Φρουζής λέει αυτά που λέει. Ο κύριος Αγγελής, ανώτατος δικαστικός, λέει αυτά που λέει. Άλλοι δικαστικοί δίνουν τον κύριο Παπαγγελόπουλο για παρεμβάσεις ευθείας. Και δείχνουν, κύριε Γκιουλέκα, δείχνουν τρεις ή τέσσερις. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά, αλλά έλεος. Όχι, αλλά βγάζουμε το τεκμήριο της αθότητος υπάρχει, μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Αλλά ρωτώ, ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν έχει να απαντήσει σε όλους αυτούς κάτι, κάτι πιστικό, εν πάση περιπτώσει? Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Σαντορινιό. Γιατί πώς μπορεί να παραμένει, αναρωτιούνται πολλοί, η κυρία Τουλουπάκη σε αυτή τη θέση, από τη στιγμή που τη δείχνουν όλοι. Τη δείχνουν κορυφαίοι δικαστικοί, νομίζω... τη την έδειξε και ο κύριος Φρουζής. Λοιπόν, και ίδια παραμένει στη θέση. Να πούμε τώρα κάτι. Κοιτάξτε, ο κύριος Φρουζής, αν δεν κάνω λάθος, το Φεβρουάριο του 2018, έτσι, ορίστηκε ως ο βασικός κατηγορούμενος. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ο Φρουζής, δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει έγκλημα. Γιατί ο Φρουζής είναι αυτός ο οποίος δωροδοκεί γιατρούς, πολιτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έτσι δεν έχει προκύψει από είναι... ότι δωροδοκεί ο ίδιος. Ναι, αλλά αυτό κατηγορείται γι' αυτό. Ναι. Κατηγορείται γι' αυτό. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Φρουζής και λέει δύο πράγματα. Το ένα, και το υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία, κακώς πιστεύω εγώ, ότι λέει ο Φρουζής ότι εγώ δεν δωροδόκησα κανένα πολιτικό. Ναι. Εάν έλεγε ότι δωροδόκησε, θα ήταν σαν να έλεγε ότι πραγματικά έχω ευθύνη. Άρα θα αποδεχότανε το κακούργημά του. Αυτά που έχει πει. Δεύτερο. Είναι αυτά που έχει πει. Ναι. Το δεύτερο λοιπόν που είπε είναι ότι μου είπε η Τουλουπάκη το Μάιο του 2018, μετά από 3 μήνες. Και αφού είχε καταστεί κατηγορούμενος. Ότι θα σε κάνω προστατευόμενο μάρτυρα. Τώρα είμαστε σοβαροί. Λένε οι εισαγγελίες αυτό το ένα, δεν λένε το άλλο. Αυτό, ναι. Αυτό είναι γελοιότητα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι γελοιότητα. Ναι, λέμε τι είπε όμως εμείς. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε αυτά που είπε. Καθόμαστε δεν τα υιοθετεί κανείς αυτά που είπε. Πάνω σε γελοιότητες. Ναι, αλλά κύριε Είναι Σαντωρινή, γελοιότητα επιτρέψτε. Να λέει ο κύριος Φρουζής ότι μου πρότεινε κάποιος εισαγγελέας να γίνω προστατευόμενος μάρτυρας όταν μπροστά. Είναι ο βασικός κατηγορούμενος. Ερώτηση, άρα λοιπόν δεν πρέπει να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος. Ωραία, γιατί δεν τον κάλεσαν να καταθέσει θέλει. Λοιπόν από τότε έχει που τον κατέθεσε κατηγορούμενο. Και επειδή δεν κατέθεσε. Έχει καταθέσει. Δεν έχει καταθέσει κανονικά πουθενά. Δεν υπάρχει κατάθεση. Διατριών υπομνημάτων, διατριών απολογητικών υπομνημάτων. Και κάτι το οποίο σε ποια δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αφήστε υπομνήματα. Τον κάλεσε κάποια αρχή να καταθέσει. Έχει καταθέσει. Δεν λέω αδερφέ. Εσύ κατηγορείς ότι έχει χρηματίσει όλο το πολιτικό σύστημα. Έχει καταθέσει υπομνήματα. Και τι έχει πει. Έχει καταθέσει υπομνήματα. Δεν ξέρω τι έχει πει. Α, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι έχει καλά πει. Καλά, κατηγορείται ότι τα πήρε το μισό πολιτικό σύστημα και δεν έχει κληθεί. Όχι, λέτε και δεν έχει κληθεί. Συγγνώμη, δηλαδή. Λέω λοιπόν, έχει καταθέσει. Και οι δικαστικοί από την άλλη πλευρά που τα λένε και αυτοί συνωμοτούν. Κύριε Γκιουλέκα, μισό λεπτό. Ξεχνάμε ότι όταν διερευνάτε μια υπόθεση, δεν καλείται ο βασικός μαρτυράς, ο βασικός κατηγορούμενος πρώτος.
Καλείται τελευταίο. Μα και πώ σχηματίζεται το κατηγορητήριο, με συγχωρείτε. Το κατηγορητήριο πώ σχηματίζεται. Άρα λοιπόν. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή δεν πρέπει. Με βάση τι μαρτυρίε. Και οι μαρτυρίε λοιπόν, κύριε Γιουλέκα. Και οι μαρτυρίε, κύριε Γιουλέκα, μιλάνε για βαλίτσε τι οποίε έπαιρνε ο κύριο Φρουζή και τι πήγαινε στο Μαξίμου. Η ανώτατη δικαστική, ο κύριο Αγγελή και οι άλλοι και αυτοί συνωμοτούν. Κοιτάξτε, δηλαδή, τι έγινε δεν ξέρω αν εσείς όμως μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά συνομωτεί το FBI. Εσάς. Γιατί μου λέτε και το FBI ότι συνομωτεί, το... εσείς μου λέτε ο πρόεδρος ότι συνομωτεί, Τραμπ συνομωτεί, ο Αγγελής συνομωτεί, ο μισός Άριος Πάγος συνομωτεί, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το FBI ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Εσάς, κύριε Σαντορινιέ, το FBI μιλάει για χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Το FBI μιλάει... Ωραία, εσάς... Δεν σας βάζει σε υποψία το γεγονός ότι λάτε. Ανώτατοι δικαστικοί έρχονται και καταγγέλουν αυτά. Δηλαδή, πότε, κύριε είναι δυνατόν η εισαγγελέα του Αρίου Παύλου να βγαίνει και να λέει αυτά. Πότε γίνανε αυτά. Πότε, κύριε, πολύ παιδιά, μετά, κύριε Γιουλέκα, πολύ μετά και αφότου ο κύριος Αγγελής είχε βάλει στο αρχείο αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα. Και ξαναθυμήθηκε μετά από πάρα μάλιστα. πολύ καιρό. Ο λόγος στην κυρία Μιλήσει ο κύριος Αγγελής. Είμαστε όλοι θύματα. Λέτε για να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο να προλάβουμε. Τι έχετε πάθει όλοι. Σήμερα δεν μαρτυρίες ενός κατηγορούμενου. Για όλα τα θέματα με αυτόν τον τρόπο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Για την ΑΣΟΕ, για τα ζητήματα βίας, έχουμε μαύρο άσπρο, κλέφτες αστυνόμους. Πάμε στην Νοβάρντις, βλέπουμε ότι έχει γίνει μια φοβερή κατάσταση που την παρακολουθούν οι πολίτες και λένε αν είναι δυνατόν να ακούμε όλα αυτά και να τσακώνονται οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μου είπες αυτό, δεν μου είπες το άλλο και εδώ καλύπτονται ζητήματα που σχετίζονται με ένα παραδικαστικό κύκλωμα που ξεπερνάει την Νοβάρντις. Mm-hmm. Και περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί να δουν πώς θα λυθούν οι δικές τους εκκρεμότητες. Απαξιώνεται ένα σύστημα συλλήβδιν. Εμείς λέμε τώρα να μπει φως παντού, να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Επιτέλους ξεκίνησε η προανακριτική. Επιτέλους ήρθε ο κύριος Φρουζής. Για ποιο λόγο τόσο καιρό ΣΥΡΙΖΑ δεν τον είχε καλέσει. Τι θα πει ήρθε πρώτος και ο ΣΥΡΙΖΑ θα καλέσει τον κύριο Φρουζή. Όχι τόσα χρόνια, 4,5 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλή μάρτυρες. Η κυβέρνηση καλή μάρτυρες. Κύριε Σαντορινιέ, η Επιτροπή της Βουλής δεν έκανε τίποτα και έρχεστε συνεχώς και κάνετε κριτική. Όχι προηγούμενη για το φάρμακο. Να σας ρωτήσω κάτι, στο φάρμακο. Το φάρμακο έγινε ολόκληρη κατασπατάληση για τα φάρμακα. Είπαμε το πόσο μεγάλη εκτινάχθηκε η σπατάλη, να δούμε τι γίνεται. Δεν θέλατε να μπλέξουμε σε αυτό. Βάζουμε επιτροπή για το ευρώ να μπουν όλες οι κυβερνήσεις να δούμε τι δεν πήγε καλά όταν μπήκαμε στο ευρώ. Μέχρι σήμερα δεν σας αρέσει και αυτό. Γιατί δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Για τα μνημόνια από το, είπαμε, από το ευρώ. Έτσι όπως το κάνατε, καλύτερα να μην το κάνετε, κύριε Σαντορινιέ μου. Έτσι όπως το κάνατε, καλύτερα να μην τα κάνετε. Για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα συμπεράσματα της οποίας βρίσκονται στην εισαγγελία είστε και αυτή τη στιγμή κάποιοι τραπεζικοί φοβούνται και ότι θα τους ασκηθούν διώξεις. Γι' αυτό φέραμε εμείς, η κυβέρνηση απάλλαξε τραπεζικούς. Εμείς γι' αυτό φέραμε τροπολογία, κύριε Σαντερινιέ. Αφήστε να μιλήσω όμως, γιατί βλέπω ότι θέλετε να μιλήσετε το νερό που δίνουμε, δεν ξέρω. Γι' αυτό φέραμε τροπολογία. Γι' αυτό φέραμε τροπολογία εμείς για τα θέματα των τραπεζικών στελεχών και για το τι ακριβώς γίνεται και Σαντερινιέ και περιμένουμε σε αυτή την τροπολογία να ακούσουμε και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία, παρακαλώ. Τροπολογία είναι, δεν έχετε δει στη Βουλή. Θα σας ενημερώσω τώρα. Μισό λεπτό. Ελάτε, κυρία Δημαδάμα. Δεν αφήνουν να ανακοινώσουν. Με τη Νέα Δημοκρατία ψηφίσατε. Κύριε Σαντερινιέ μου, κύριε Σαντερινιέ μου, στην απαλλαγή τραπεζικών στελεχών για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όσο και να μιλάτε πάνω μου, θα πω ότι εμείς καταθέσαμε τροπολογία. Τραπεζικά στελέχη. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία για τα τραπεζικά στελέχη. Γιατί δεν τις στηρίξατε. Ένας πάνω στον άλλο, παιδιά, δεν ακούγεσαι. Δεν στηρίζουν τίποτα και ποιος θα θέλει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σαντορινιέ μου, βγείτε από αυτό το τρυπάκι, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικά, να κατηγορείτε το κίνημα αλλαγής και τη Νέα Δημοκρατία. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση και εσείς μαζί με τους Ανέλ. Έχετε ψηφίσει. Δεν απαλλάξαμε εμείς για θαλασσοδάνεια. Τι κάνατε με την Επιτροπή για την Νοβάρντις. Τι κάνατε για την Επιτροπή για την Νοβάρντις τόσα χρόνια. Απολύτως τίποτα δεν κάνατε, κύριε Σαντορινιέ. 30 δευτερόλεπτα κλείνουμε.
δευτερόλεπτα. Δεν πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, ναι, ναι, είναι και πολιτικό θράσος, δεν το λέω τώρα για τον παριστάμενο προς Θεού, έτσι λέω για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γενικώς. Να ξεχνάνε και να κάνουν το λογικό άλμα του από το 2014 ως το 2019. Μεσολάβησε 4,5 χρόνια η διακυβέρνηση του τόπου από του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα το ξεχάσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί. Κύριε Κυριακά, δεν υπάρχει αυτό. Ξαναγύρισαν στο 2014 δηλαδή, οι ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι αυτοί τίποτα. Είναι φοβεροί. Δηλαδή ξαφνικά έχουν γίνει κατήγοροι και τιμητές. Οι άνθρωποι οι οποίοι φέρανε την οικονομία εδώ που τη φέρανε, ξεσκεπάζονται. Ελάτε ρε παιδιά, τώρα παρακαλώ. Συγγνώμη, αν είστε περήφανος για τα μνημόνια, κρατήστε τα κύριε Σαντορινιέ. Δικά σας είναι. Και η περικοπή των συντάξεων δική σας είναι. Και η περικοπή του ΕΚΑΣ δική σας είναι. Κρατήστε να πενέδεστε για όλα αυτά που κάνατε. Μία κουβέντα, κύριε Σαντορινιέ. Κύριε Γκυλέκα, δεν έχετε το λόγο. Ελάτε κύριε. Δεν έχετε το λόγο αιωνίως. Ελάτε κύριε Σαντορινιέ. Περάσανε 4,5 χρόνια στα οποία παραλάβαμε μία χώρα η οποία είχε έλλειμμα 550 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις το Φεβρουάριο του 2015 και αφήσαμε μία χώρα με 37 δις αποθεματικό. Μία χώρα η οποία είναι στις αγορές, μία χώρα η οποία είναι εκτός μνημονίων. Κυρία, σας ευχαριστώ. Όσο συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση χωρίς λόγο, τόσο οι πολίτες σας τρέφουν την πλάτη στο πολιτικό. Καλημέρα και στους τρεις παιδιά. Αυτό το ήπιο πολιτικό κλίμα διαπιστώθηκε σε όλες τις συζητήσεις μας. Ευτός το Πασόκ εδώ βάζει την σωστή πινελιά. Το κίνημα αλλαγής βάζουμε την πινελιά. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Τα ΕΛΞΙΣΠΑ, τα κορυφαία σπα της Ελλάδας και βραβευμένα ως η καλύτερη εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών σπα στην Ευρώπη, προσφέρουν σε δύο οικογένειες από ένα τριήμερο στο Αχαϊκό χωριό. Σε δύο ώρες από την Αθήνα βρίσκεται ο παράδεισος του Αχαϊκού χωριού, όπου τα παιδιά απολαμβάνουν την ελευθερία και την ξεγνιασιά μέσα στη φύση. Θα αρμέξουν τις αγελάδες, θα ταΐσουν τα προβατάκια, θα κάνουν υπασία με τα άλογα του κτήματος, ενώ θα φτιάξουν τυρί και ζυμωτό ψωμί στον ξυλόφουρνο. Ο όμιλος Αλφαγούντ, που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς πέλετ και μπρικέτας της Ευρώπης, προσφέρει από ένα τόνο μπρικέτες σε κάθε οικογένεια, εξασφαλίζοντας